Ο Ρωσικό στρατό εξαπέλυσε νέα αντίπεινα στι περιοχέ παραγωγή και αποθήκευση Ουκρανικών μη επανδρομένων σκαφών, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα. Επιπλέον, στην περιοχή του Νικολάευ καταστράφηκαν εγκαταστάσει υποδομή καυσίμων και αποθήκε πυρομαχικών των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία. Ο στόχο του χτυπήματο επιτεύχθη. Όλοι οι καθορισμένοι στόχοι έχουν χτυπηθεί, ανέφερε η ρωσική πλευρά. Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν ζημιές σε εγκαταστάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης στην περιοχή της Οδυσσού. Αυτό ήταν ένα από τα αντίπεινα μετά την τρομοκρατική επίθεση που διέπραξε το καθεστώς του Κιέβου στη γέβυρα της Κρυμαίας. Συγκεκριμένα, ο ρωσικό στρατό χτύπησε εγκαταστάσει όπου προετοιμάζονταν επιθέσει κατά της δροσίας με χρήση ναυτικών ντρόουν, καθώ και το μέρο όπου κατασκευάζονταν σε ναυπηγείο κοντά στην Οδυσσό, ανέφερε Ρώσο αξιωματούχο. Ο Ουκρανός Δήμαρχο τη πόλη, Γκενάντι Τρουχάνοφ, χαρακτήρισε αυτέ τι επιθέσει από τι μεγαλύτερε από την έναρξη τη ρωσική εισβολή. Πλησιάζει όπω όλα δείχνουν η ώρα για μια πιθανότατη ρωσική στρατιωτική επίθεση μεγάλη ισχύω σε τρει διαστάσει, αέρα, θάλασσα και στεριά, σύμφωνα με πληροφορίε. Μάλιστα, έχουμε και βίντεο με ιερέα ανευλογή ρωσικά άρματα μάχη που είναι φορτωμένα σε σιδηροδρομικό σειρμό. Η Ρωσία αποστέλει μαζικά σε φάλαγγε σύγχρονα άρματα μάχη T90 στη, στη ζώνη των επιχειρήσεων, κάτι που και αυτό αποτελεί ένδειξη πιθανή γενική επίθεση τα άρματα μάχης έχουν λάβει πρόσθετη προστασία, η οποία αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτών των συστημάτων, ακόμη και ενάντια σε σημαντικά ανώτερες εχθρικές δυνάμεις, αναφέρουν ρωσικές δημοσιογραφικές πηγές. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Μόσχα ετοιμάζει κάτι πολύ μεγάλο στην Ανατολική Ουκρανία προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την αναχέτηση των Ουκρανικών επιθέσεων εφαρμόζοντας σχέδιο προέλασης όσο γίνεται πιο βαθιά στο Ουκρανικό έδαφος. Το αν θα πετύχει ή όχι η Ρωσική επίθεση θα το δούμε στην πράξη όπως και με τους Ουκρανούς. Ρωσία και ΝΑΤΟ θα υπογράψουν το σχέδιο τερματισμού του πολέμου μετά την αποτυχημένη Ουκρανική επίθεση, η οποία, κατά την εκτίμησή μα, έχει περιορισμένα εδαφικά ωφέλη για τι Ουκρανικέ Ένοπλε Δυνάμεις, των οποίων η μαχητική ισχύ εξανεμίστηκε σημαντικά λόγω των πολλών απολειών σε προσωπικό και οπλικά συστήματα. Αυτά θα έχουν ω συνέπεια η Ουκρανία να κινδυνεύει να απολέσει νέα εδάφη σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης μεγάλης κλίμακας κατά την επερχόμενη μεγάλη έκταση ρωσικής επίθεσης η οποία θα υλοποιηθεί σύντομα στα ουκρανικά εδάφη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.